Προβάδισμα έναντι του ΣΥΡΙΖΑ με 4,4% έχει η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση τη ΚΑΠΑ για το βήμα τη Κυριακή. Στην πρόθεση ψήφου, ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται στο 18,4%. Η Νέα Δημοκρατία στο 21,4%. Πασόκ Δημάρ στο 6%. Η Χρυσή Αυγή στο 5,4%. Το ΚΚΕ στο 4,9%. Από εκεί και πέρα η Ένωση Κεντρών συγκεντρώνει ποσοστό 2,6%, οι ανεξάρτητοι Έλληνες 2,5% και το ποτάμι 1,8% με τα τρία κόμματα δηλαδή να βρίσκονται κάτω από το 3% που είναι το όριο για την είσοδο στη Βουλή. Είναι χαρακτηριστικό πως σε άλλα ερωτήματα η πλειονότητα των ερωτηθέντων κρίνει αρνητικά την διαπραγμάτευση με περίπου 4 στους 10 να πιστεύουν πως η κυβέρνηση θα πρέπει να έρθει σε ρήξη αν οι δανειστέ δεν σεβαστούν τις κόκκινες γραμμές. 3 στου 10 θεωρούν πω η διαπραγμάτευση πρέπει να κλείσει άμεσα και το 26% πω η διαπραγμάτευση πρέπει να συνεχιστεί, έστω και αν πιεστεί η οικονομία. Παράλληλα, το 46,3% πιστεύει πω αν τα μέτρα που απαιτούνται είναι σκληρά, η κυβέρνηση θα έπρεπε να περάσει το συντομότερο από τη Βουλή για να κλείσει η αξιολόγηση. Ενώ το 34,3% πιστεύει πω θα έπρεπε να κάνει δημοψήφισμα. Αντιλαμβάνεστε ότι οι καθυστερήσει και όλη αυτή η. Ε, το κόλλημα, αν θέλετε, στην διαπραγμάτευση, έχουν φέρει την, τα προβλήματα και την αμφιβολία σε έναν κόσμο ο οποίο περιμένει. Περιμένει να δει τι, πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Εμείς λέμε ότι θα καταλήξει θετικά και ότι από εδώ και πέρα το δεύτερο εξάμεινο του 2016 θα είναι το εξάμεινο που η χώρα θα περάσει σε αριθμούς ανάπτυξης. Εάν γίνει αυτό, θα αλλάξουν πάρα πολλά και στις απόψεις που οι πολίτες έχουν για αυτή την περίοδο διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.